Κάναμε διαφορετικές αναλογίες στο πιάτο. Ήταν λίγο περίεργο. Δεν ήταν κοντά στο πρωτότυπο. Το οποίο αυτό φυσικά αλλάζει όλη την ισορροπία. Λοιπόν, η βαθμολογία μας για το πιάτο σου, Δημήτρη, είναι 5 στα 10. Θεωρώ ότι και για τις δυο μας το μεγαλύτερο θέμα το είχε το ψάρι. Όσον αφορά τη μπανάνα κάρι πράσινο μήλο, εγώ αυτό που συζητήσαμε ήταν πάρα πολύ έντονο το κάρι. Δεν ξέρουμε αν έγινε κάτι λάθος στο ζύγισμα ή αν έγινε κάτι λάθος στο κατέβασμα, δηλαδή αν κατέβηκε πάρα πολύ. Ο πουρές ήθελε περισσότερη δουλειά για την υφή του, σίγουρα. Το ταρτάρ και η πίκλα ήταν σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Δημήτρη, βαθμολογία για την προσπάθειά σου. 6 στα 10. Όλες οι Παρασκευές, Δημήτρη, ήθελαν λίγο περισσότερη αγάπη και προσοχή. Τα άκουσες αναλυτικά από εκεί. Μην επανέλθω. 22 βαθμούς συγκέντρωσες, Δημήτρη. Πράγμα που σημαίνει ότι η Μαρία επιστρέφει στο σπίτι του Masterchef. Με τον Δημήτρη είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Σίγουρα έτσι υπήρξε μια ένταση μεταξύ μας όταν μαγείρευα κάτω μαζί με τη Μαρία, γιατί είχε μια λάθος εντύπωση για μένα. Παρ' όλα αυτά, τον συμπαθώ πάρα πολύ σαν άνθρωπο και θα λείψει η παρουσία του στο σπίτι. Χαιρετίσματα στο μωρό. Στο δικό μου το μωρό. Ξέρω. Ποιος ακούει τώρα και το μαράκι. Και ναι, τον αποχαιρετάω θερμά. Μπράβο, μαράκι. Χαιρετάω και τους σεφ και τις καλεσμένες μας. Και γυρίζω αρκετά χαρούμενη, αν μπορώ να επιστρέψω στο σπίτι. Να δω ποιος θα ανοίξει την πόρτα. Ελπίζω να μην ανοίξει η Μαρία, γιατί θα φάει πίκρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το πανέμορφο πιάτο. Δημήτρη, θες να χαιρετήσεις, αυτό θα έλεγα. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, όχι ευχαριστώ για το πιάτο που φέρνω, αλλά ευχαριστώ, χάρηκα που σας γνώρισα, θέλω να πω. Για το πολύ όμορφο πιάτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Χάρηκαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Στο Diego και στο Lost. Όπως θέλετε, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, καλή συνέχεια. Γεια σου Ελένη, γεια σου Ηλεκτρά. Λέγε κύριε Δημήτρη. Τι να για διακοπές είπες ήρθες, αλλά... Οι διακοπές ήταν καλές, χωρίς κινητό, μαγικές. Πάντως, δεν μπήκες φουριόζος, εγώ θα το πω, Δημήτρη, γιατί τώρα ξέρουμε με τη μάγειρα συζητάμε και μιλάμε. Δηλαδή, όχι. Μπήκα για διακοπές στην αρχή, μέχρι να βρω τα βήματα, ένα-δύο φορές μαγειρέψαμε πολύ ωραία, μετά πήγα να κάνω κανένα πείραμα, όπως το χθεσινό. Τι κρατάμε από αυτή τη δεύτερη φορά? Κρατάμε ότι τώρα πέρασε πολύ πιο ωραία, πολύ πιο ήσυχα. Έχουν φύγει τα πολλά. Και έχει μείνει πιο πολύ μαγειρικό. Εντάξει, αρκετά νωρίς μπορώ να πω. Αλλά αν δεν μπορώ να νικήσω τη Μαρία τη Λαζαρίδου. Οκ, καλύτερα πάω σπίτι μου. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για μία ακόμη φορά. Και εγώ, σεφ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα που σας είδα. Χάρηκα πολύ, Δημήτρη. Και εγώ. Θα βρεθούμε κάπου έξω εμείς. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Γεια σας, Δημήτρη. Γεια σας. Σταματάνε διακοπές. Ανοίγω το κινητό. Μην με πάρετε όλο τηλέφωνο. Ηρεμία λίγο στο σπίτι. Ελπίζω να πάει τελικό η Μαρία. Και όταν βγει, να της πω: ωραία. Κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό. Και όλα καλά.